Γεια σας! Θα κάνω τα αγαπημένα του Ιουνίου, όπως κάθε μήνα. Έχω μερικά πράγματα να σας δείξω πιο πολύ περιποίησης, γιατί μακιγιάζ η αλήθεια είναι με τόση ζέστη που είχε αυτό το μήνα. Δεν βάφτηκα σχεδόν καθόλου. Και εκτός αυτού δεν πήγα και κανένα για μπάνιο. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αν έχετε κανονίσει, αν πήγατε και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα και μάλλον δεν προβλέπετε να κάνω. Τον άλλο μήνα φεύγω για Αγγλία. Οπότε δεν κόβομαι κιόλας. Δεν μου αρέσει το καλοκαίρι γενικότερα. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω, και δεν είναι καλλιτικό, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι ηλεκτρονικό, είναι το κινητό μου, το λατρεύω. Είναι αυτό εδώ. Είναι το Xperia το U, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, και μου άρεσε πάρα πολύ. Επιτέλους πήρα smartphone. Δεν είχα ποτέ, όλα αυτά τα χρόνια που έχουν βγει τα smartphone, εγώ δεν είχα. Και χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πρώτο μου. Και είναι τέλειο και το λατρεύω, το αγαπώ πάρα πολύ. Ένα άλλο προϊόν που σας το έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν θα πω πολλά. Είναι αυτό εδώ το scrub για το πρόσωπο, από την εταιρεία Donna Valente, είναι ελληνική εταιρεία. Τη βρίσκεται σε online καταστήματα, στο Beauty Town, σε τιμή από 6,5 ευρώ. Είναι 210 ml, είναι με αγγούρι και αβοκάντο. Είναι άπειρη ποσότητα, όπως βλέπετε. Είναι κάπως έτσι μέσα. Η κόκκι του δεν είναι άγρη, αλλά ούτε και μαλακή ώστε να νιώθετε ότι δεν κάνει τίποτα. Κάνει πολύ καλή δουλειά, σε σημείο που μετά θα δείτε το δέρμα σας να τρίζει στο πρόσωπό σας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα δυσκολευτώ να το αλλάξω, μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα επόμενο που το υπεραγάπησα αυτό το μήνα είναι αυτό εδώ το λαδάκι από την Garnier. Είναι το Beauty Oil και είναι για λάμψη, θρέψη, όμορφη επιδερμίδα. Λοιπόν, αυτό πρώτα απ' όλα να σας πω για μένα, υπάρχουν διάφορες αυτές. Για μένα μυρίζει σιρόπι σοκολάτας. Σιρόπι σοκολάτας της πικρής, αυτής που βάζουμε στο παγωτό, της μαύρης. Εμένα έτσι μου μυρίζει. Στο δέρμα, όταν το βάζω, μου θυμίζει αυτό. Οκ, της αδελφής μου όχι. Δίνει λάμψη, πραγματική λάμψη, σαν να έχετε μια γελάδα, λες και έχετε βάλει κάπως σαν σίμερ στο δέρμα σας. Δεν είναι άπειρα λιπαρό, παρόλο που είναι λάδι, είναι οκ. Okay. Και λέει ότι θρέφει τις ατέλειες και όλα αυτά. Δεν είδα κάποια διαφορά σε αυτό το θέμα. Αλλά όλα τα άλλα, ας πούμε, σαν λάψη και σαν άρωμα διαρκεί σε μένα. Έχω διαβάσει κάτι blog post που δεν τους διέρκει στο άρωμα. Εμένα μου διαρκούσε. Κάνει 6 ευρώ και κάτι αν δεν κάνω λάθος, 6-7, κάπου εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι και τα λοιπά. Δεν έχει κάποιο SPF, απ' είναι λάδι ενυδάτωσης και θρέψης και όλα αυτά. Πολύ όμορφο από την Garnier. Λοιπόν, ένα άλλο προϊόν που το λατρεύω και σας συστήνω, τρέξτε να το πάρετε όλες, τρέχετε πραγματικά, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το My Lash Serum από την Etude House, είναι κορεάτικης εταιρείας, το έχω πάρει από το eBay, μόνο 5 ευρώ, 5-6 ευρώ. Και έχει αυτό το βουρτσάκι εδώ πέρα και κορίτσια, κάνει θαύματα, θαύματα. Έχει, οι βλαφαρίδες μου, όσο καιρό τη χρησιμοποιώ τώρα, έχουν γίνει πιο πυκνές και πιο μακριές. Θα προσπαθήσω να έρθω κοντά, όσο γίνεται. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη διαφορά. Πάντως εγώ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη βλέπω ειδικά. Τη διαφορά τη βλέπω όταν βάζω το καθρέφτη, το μεγεθυντικό, για να βγάλω τα φρύδια μου. Εκεί φαίνεται τεράστια διαφορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω. Ξαναπάρω σίγουρα. Λοιπόν, άλλο ένα αντιμακιγιάζ ματιών που δεν το έχω δοκιμάσει και το δοκίμασα τώρα. Και έχω κάνει και blog post στο blog μου. Είναι αυτό εδώ το αντιμακιγιάζ ματιών από τη L'Oréal. Είναι διφασικό. Είναι μη λιπαρό, λέει εδώ πέρα. Και είναι για, πώς το λένε, για διάβροχα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο blog post σας δείχνω και φωτογραφία πώς αφαιρεί το αδιάβροχο eyeliner. Αλλά με ενοχλεί το στόμιο του αυτό. Το λέω και στο blog. Τέλος πάντων, με ενοχλεί γιατί δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι τρέχει από εδώ πέρα προϊόν. Εντάξει, τώρα θα μου πεις λεπτομέρειες. Έχουν αλλάξει συσκευασία. Αυτή είναι η καινούρια τους. Μπορεί, δεν ξέρω. Ίσως να φταίει επειδή χρησιμοποιώ πομπόν και όχι βαμβάκι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, τη δουλειά μου την κάνει τέλεια πάντως. Τώρα, έχω να σας δείξω μια αγορά μου από το eBay. Πήρα 12 μολύβια χιλιών, που το είδα από τη Σάνα στο βίντεο, και είναι αυτά εδώ,
είναι 12 μολύβια χιλιών. Είναι ένα από αυτά που φοράω και τώρα. Δεν ξέρω ποιο, δεν θυμάμαι. Γιατί είναι παρόμοια χρώματα. Δηλαδή, άμα δείτε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μου πει και το καπάκι, τέλος πάντων. Έχει και ένα μαύρο εντωμεταξύ. Που πραγματικά δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει. Έχει και κάτι σκούρα καφέ. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτά τα ροζ και τα κοκκινοπά. Είναι πάρα πολύ καλά μολύβια χιλιών. Είναι σε, για ποιότητα, να καταλάβετε, είναι εισάξια με τις NYX. Αν έχετε δοκιμάσει τα μολύβια χιλιών της NYX, είναι εισάξια. Σας τα δείχνω όλα, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όλα. Απλά σας δείχνω να δείτε περίπου πώς είναι και να σας κάνω και κάποια swatch για να δείτε πώς γράφουν. Σε περίπτωση που θέλετε να τα πάρετε, θα έχω το link από κάτω. Για μένα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν καλή διάρκεια, καλό αποτέλεσμα. Να, σας έκανα τώρα τρία τυχαία. Εμένα μου αρέσουν. Σίγουρα, σίγουρα τα προτείνω και μπράβο στο eBay που έχετε τις προσφορές. Λοιπόν, μετέχω να σας δείξω αυτό εδώ το μολύβι ματιών, που το έχετε δει σε ένα μαγιές που είχα κάνει στο Facebook και είχα βάλει φωτογραφία και τέτοια. Είναι αυτό το υπέροχο μπλε. Υπέροχο. Το λατρεύω όμως πάρα πολύ. Και γράφει πολύ μαλακά, πολύ έντονα, έχει μια χαρά διάρκεια, κάνει μόνο 2,5 ευρώ και είναι από την εταιρεία Golden Rose. Μπορείτε να το βρείτε στα Just & Cream, να το βρείτε σε κάποια καταστήματα 1 ευρώ και διάφορα τέτοια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το προτείνω, σίγουρα. Είναι το νούμερο 307, σε περίπτωση που δεν το είπα, δεν θυμάμαι. Πάλι μακιγιάζ τώρα. Είναι της εταιρείας Lily Lo, αυτό εδώ. Είναι σκιά σε σκόνη. Αυτή εδώ η καφέ, η πολύ κλασικό καφέ, θα έλεγα. Και αυτήν εδώ την χρησιμοποιούσα πάρα πολύ σε συνδυασμό με αυτήν, με αυτό το μπλε μολύβι που σας έδειξα. Έκανα ένα πολύ απαλό μακιγιάζ στα μάτια καφέ και έβαζα το μολύβι από πάνω πολύ έντονο. Θα κάνω και make-up tutorial γιατί μου το έχετε ζητήσει αρκετές. Τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί, δεν νομίζω, το καφέ εδώ. Το έχω βάλει κάτω από το μολύβι. Δεν νομίζω, αλλά στο tutorial θα το δείτε σίγουρα καλύτερα. Λοιπόν. Μετά, μου αρέσει που είπα ότι δεν έχω βαφτεί πολύ αυτό το μήνα, αλλά όλο με κοιγιάσεις έχω δείξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά πάλι έχω αυτά εδώ τα μολυβάκια, που πάλι είναι 12, είναι μικρούλικα όμως. Είναι από την ίδια εταιρεία με τα μολύβια χιλιών, MN λέγεται. Την έχω τσεκάρει, έχω ψάξει στο ίντερνετ και είναι όλα ελεγμένα, δεν είναι κινέζικα και χάλιας ποιότητας. Λοιπόν, τα δύο αυτά, τρία πόσα έχει, τα ανοιχτά χρωματάκια, αυτά εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία για, το... για τα χείλη. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα, των ματιών, δεν γράφουν από μέσα, σε καμία περίπτωση. Γράφουν μόνο από πάνω σαν γραμμή eyeliner, κάτι τέτοιο. Αυτό, την αλήθεια σας λέω. Εν τω μεταξύ, αυτά κάνανε 1,5 ευρώ τα 12. Και τα μολύβια χιλιών κάναν 3 ευρώ, νομίζω. Λοιπόν, μετά ένα bronzer που δεν πρόκειται να το αλλάξω ποτέ μου. Το λάτρεψα και σίγουρα θα το ξαναπάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βασικά θα το αγοράσω γιατί μου το έχει δώσει η εταιρεία η L'Oréal. Είναι αυτό εδώ πέρα, το bronzer. Είναι το Glam Bronze. Και κοιτάξτε, έχει 5 χρωματάκια. Το μεσαίο μπορείτε να το κάνετε και highlighter, είναι ανοιχτό χρώμα. Και τα υπόλοιπα είναι διάφορες αποχρώσεις του καφέ. Άλλες πιο ανοιχτές και άλλες πιο σκούρες. Εγώ ήταν Αχ, αυτό, τα συνδυάζω τέλος πάντων όλα μαζί, μην πω καμιά ό,τι να είναι. Και το βάζω σαν bronzer και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν διάρκεια, πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το φοράω και σήμερα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτά με μακιγιάζ, τελείωσα, σας το υπόσχομαι. Μετά έχω το αγαπημένο μου toner για αυτό το μήνα. Είναι αυτό εδώ της Equilibre. Είναι toner με αλόε, μυρίζει αλόε. Είναι 20% αλόε, προβιταμίνη V5, χωρίς αλκοόλ και είναι πολύ ενυδατικό και πολύ, δίνει πολύ ωραία αίσθηση στο πρόσωπο. Πραγματικά μυρίζει αλόε, μυρίζει πολύ έντονα αλόε. Αν δεν σας αρέσει το άρωμα της αλόε, μην το πάρετε. Αλλά είναι δερματολογικά ελεγμένο, είναι ιταλικής εταιρείας, δεν έχει παραμπέν και όλα αυτά και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν τόνερ, πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά ένα προϊόν που σας το έχω δείξει στο προηγούμενο μου βίντεο, είναι αυτά εδώ. Είναι της Beauty Formulas και είναι strips για πόρους. Ταινίες για τους πόρους.
Σας είχα κάνει ένα βίντεο με τους πόρους, αυτά. Πλέον αυτά θα παίρνω. Είναι τέλεια, με αρέσουν πάρα πολύ και πολύ οικονομικά. Είναι έτσι η συσκευασία τους μέσα και τέτοια. Μπορείτε να τα βρείτε στο My Pharmacity, θα σας έχω link από κάτω. Είναι ένα online κατάστημα φαρμακείο που έχει πολύ καλές προσφορές. Οι άνθρωποι που το έχουν είναι εξαιρετικοί και πραγματικά αξίζει να πάτε να ρίξετε μια ματιά στα προϊόντα που έχει και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τα αγαπημένα μου για αυτό το μήνα ήταν και τα χαρτάκια που έχετε δει σε κάποιο haul. Πάλι από το eBay. Πώς θα γίνει αυτό το eBay πια, έχει μπει στη ζωή μου και τα καλά. Είναι έτσι τα χαρτάκια μέσα. Τα βγάζετε και τα μπονάρετε το πρόσωπό σας. Βγάζει πολύ καλά τη λιπαρότητα. Δεν αξίζει να πάτε να δώσετε μια περιουσία για χαρτάκια. Μπορεί να κάνετε και τη δουλειά σας με αυτά εδώ που κάνουμε μόνο 70 λεπτά και είναι 2 πακέτα. 100 χαρτάκια. Τέλεια. Λοιπόν, το αγαπημένο μου καθαριστικό για σπυράκια. Είναι αυτό εδώ πέρα, της Mario Badescu, είναι Acne Facial Cleanser. Θα κάνω ένα βίντεο ειδικά για την ακμή και θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα έχω βγάλει κάποια σπυράκια έτσι και θα το χρησιμοποιήσω πάλι. Κάθε φορά που βγάζω και το χρησιμοποιώ, μέσα σε 2 μέρες το πολύ έχουν ξεραθεί και έχουν φύγει. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τελευταίο, δεν είναι προϊόν περιποίησης, είναι αυτό εδώ. Το τσάι, το herbal tea, που είναι ελληνικό προϊόν, 100% με βότανα, ελληνικά, και έχει μέσα τσάι βουνού, μύδικη και υβίσκο. Αυτά εδώ τα βότανα που έχει μέσα κάνουν πάρα πολύ καλά στον οργανισμό, που ούτε και εγώ τα ήξερα. Έχει εδώ τις πληροφορίες, η συσκευασία είναι τέλεια, φανταστική. Και έχω κάνει αναλυτικό blog post και στο blog μου. Και πραγματικά η τεράστια διαφορά που έχω δει στον οργανισμό μου πίνοντας αυτό εδώ είναι με το ρόδι και τα λοιπά. Υπάρχει και το πράσινο που έχει λεμόνι μέσα. Μ' αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Έχουν ιδιαίτερη γεύση. Άμα δεν σας αρέσουν τα βότανα, σε αυτό σίγουρα θα βρείτε κάτι ξεχωριστό. Γιατί άλλο να τα βράζεις τα βότανα και να τα πίνεις μόνος σου. Σε αυτό εδώ είναι τέλειο. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Μπράβο σε αυτούς που το έχουν δημιουργήσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει ζάχαρη, χωρίς καφενή, χωρίς θερμίδες και χωρίς χρωστικές. Εγώ τι παρατήρησα. Έπινα ένα μπουκάλι τέτοιο την ημέρα, είτε αυτό είτε το πράσινο. Σχεδόν την ίδια δουλειά κάνουν, απλά έχουν άλλα συστατικά μέσα και τέτοια. Και δεν πήρα ούτε ένα γραμμάριο ενώ έτρωγα κάθε μέρα πίτσα, κάθε μέρα σουβλάκια και κάθε μέρα ό,τι να είναι. Χωρίς να ασκούμε, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο, έτρωγα σαβούρες στην κυριολεξία και έπινα κάθε μέρα ένα τέτοιο. Χωρίς να το παρατηρήσω εγώ βέβαια, δεν είχα ζυγιστεί. Και μετά όταν ζυγίζομαι, λέω μα πώς γίνεται. Ολόκληρη τη εβδομάδα έτρωγα ό,τι να είναι. Και δεν πήρα ούτε γραμμάριο. Και μετά σκέφτηκα ότι έπινε αυτό εδώ το τσάι που λέει μέσα ότι βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό και στο να μην παίρνεις κιλά κτλ. Οπότε το συστήνω ανεπιφύλακτα σε ανθρώπους που θέλουν να χάσουν κάποια κιλά, σε ανθρώπους που θέλουν να διατηρήσουν τα κιλά τους. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάτε να τρώτε πατατάκια και σοκολάτες και όλα αυτά και θα πίνετε ένα τέτοιο και θα είστε ok. Εγώ σας το προτείνω μαζί με τη διατροφή σας, αν έχετε σκοπό να κάνετε δίαιτα τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, να προσθέσετε και αυτό και θα δείτε διαφορά μέσα σε μια εβδομάδα. Τσεκάρετε το. Τέλος πάντων, αυτά εγώ είχα να σας πω. Εύχομαι να μην σας ζάλισα. Δεν ξέρω καν πόσο βγήκε το βίντεο, αν βγήκε πολύ μεγάλο και τέτοια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχουμε giveaway στη σελίδα μου στο Facebook. Έχω ένα giveaway με μενταγιόν, όπως αυτό εδώ και διάφορα τέτοια που σας έχω πει. Και άλλο ένα giveaway της Caraver, που είναι ταινίες αποτριχωτικές. Βασικά είναι ολόκληρο επαγγελματικό προϊόν για αποτρίχωση με κερί. Αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάτε να πάρετε μέρος, να πάτε. Είναι πολύ καλό giveaway, μακάρι να το κέρδιζα κι εγώ. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αφήστε μου σχόλια να μου πείτε τι προϊόντα έχετε δοκιμάσει από όλα αυτά κτλ. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!